Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, γιατρός για όλους ο τίτλος του, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις. Με το νομοσχέδιο αυτό, ο πολίτης αποκτά τον προσωπικό του γιατρό. Έχει πρόσβαση σε περισσότερους ειδικούς γιατρούς. Αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές. Διασφαλίζονται ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Διευρύνονται οι παροχές για τον πολίτη, σημειώνει το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του. Ρωτώ τον γιατρό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ιγουμενίδη, αυτός ο τίτλος κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτού του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρωτίστως, φαντάζομαι, θα μου απαντήσετε ως γιατρός, κύριε Ιγουμενίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Είναι αλήθεια ότι είναι εκπληκτική η ικανότητα της κυβέρνησης που έχουμε να χρησιμοποιεί και να εφευρίσει τόσο όμορφους πλην όμως ψευδεπίγραφους τίτλους. Ξέρετε, εν πάση τόσο καταρχήν να πούμε ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται τώρα, κατατέθηκε το νομοσχέδιο, βρισκόμαστε στη φάση μιας, στην ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την συζήτηση που θα γίνει και στη Βουλή. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία, μπορούμε να τα δούμε και ένα-ένα προχωρώντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου, επί του νομοσχεδίου και επί των αυτών που προβλέπει, που χρήζουν διευκρινήσεων, είτε παραπέμπονται, αν το θέλετε, σε υπουργικές αποφάσεις, χωρίς να ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση το τι θέλει να κάνει και το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, να πω ότι στα πλαίσια αυτής της συζήτησης και εν ώψη της κουβέντας που θα γίνει στην Βουλή, στην οποία προφανώς θα συμμετέχω, ζητήσει ήδη και είναι προγραμματισμένες συναντήσεις μου τόσο με τον Ιατρικό Σύλλογο του Ηρακλείου όσο και με τους συλλόγους των εργαζομένων, το δύο τουλάχιστον νοσοκομείων και του Συλλόγου των Εργαζόμενων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για τα θέματα. Mm-hmm. Πριν δούμε στην... Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Λοιπόν το εξής, γιατί θέλω να το προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, είπατε ότι κάτι πριν προχωρήσουμε, κάτι θέλατε να πείτε. Συγγνώμη, σας διάκοψα. Ναι, θέλω να πω ότι η βασική διαφορά που με αυτό είναι το κριτήριό μας, αν το θέλετε, και στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Η βασική μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Α ή η Β διάταξη. Είναι ο γενικός προσανατολισμός. Εμείς επιμένουμε, μεροληπτούμε και στο διάστημα της διακυβέρνησης που είχαμε, μεροληπτήσαμε όντως υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, η Νέα Δημοκρατία θέλει την αύξηση του ζωτικού χώρου του ιδιωτικού τομέα. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά και αυτό περνάει σε όλες τις διατάξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα-ένα τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, αλλά όσο πιο σύντομα γίνεται. Προσωπικός γιατρός για την παροχή των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ολοκληρωμένη συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Πάει και στα τοπικά δίκτυα και στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εδώ υπάρχουν ελλείψεις. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η αλλαγή του ονόματος. Είχαμε οικογενειακός γιατρός, αγροτικός γιατρός σε πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κλπ. Δεν είναι μόνο η αλλαγή του ονόματος. Είναι μια σειρά διατάξεων που αφορούν τον προσωπικό γιατρό που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των ιδιωτών γιατρών μέσα στο σύστημα της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ζήσαμε στην πανδημία, όπου οι ιδιώτες γιατροί αμείβονταν περισσότερο για υπηρεσίες που προσέφεραν από ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα και στις δομές τις δημόσιες. Εξωθεί δηλαδή με μια σειρά διατάξεων τους γιατρούς να παραιτηθούν από το δημόσιο σύστημα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στο δημόσιο σύστημα ως ιδιώτες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μέσα στους προσωπικούς γιατρούς περιλαμβάνονται, προσέξτε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, δεν ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν. Είναι από τα θέματα που σας είπα ότι φαντάζομαι μέχρι την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου, τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή θα ξεκαθαριστούν. Δεν ξεκαθαρίζει λοιπόν τις ειδικότητες και το λέω για τους συναδέλφους που ενδεχομένως μας ακούνε, γιατί πολλοί με έχουν ρωτήσει τι προβλέπει. Και λέει, μπορούν να συμμετέχουν και γιατροί που δεν είναι καν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Πώς θα πληρώνονται αυτοί? Ένας γιατρός δηλαδή, ιδιώτης, που δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ και ο οποίος θα είναι προσωπικός γιατρός κάποιων ανθρώπων. Αυτή πώς θα αμείβεται για αυτή την προσφορά του?
Δεν το λέει, αλλά αφήνει ότι αυτοί θα πληρώνονται αποκλειστικά από τους ασθενείς. Μεταφέρει κόστος. Το τρίτο. Λένε οι ίδιοι ότι το 40%, οι 4 στους 10 προσερχόμενους στα νοσοκομεία, εάν δούλευε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εκεί και να ελαφρύνουν τη δουλειά των νοσοκομείων. Σωστό. Η μελέτη που είχαμε κάνει για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, δείχνει ότι στα δύο νοσοκομεία, Παγνή και Βενιζέλιο, δεν είναι 4 στους 10, είναι 7 στους 10. Αν δηλαδή οργανωνόταν ένα σωστό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι εφημερίες που δεχόταν το κάθε νοσοκομείο 1.000 άτομα στην εφημερία του κάθε βράδυ, θα έπεφταν στα 300. Αν έφτιαχνες δηλαδή μια δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη στομή που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε, ήταν σαν να τριπλασίαζε στο προσωπικό του νοσοκομείου. Κύριε Ηγουμενίδη, πότε πάει για ψήφιση? Μάλλον την ερχόμενη, με βάση τη συζήτηση, τον προγραμματισμό για τις επιτροπές, πάει την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη. Ωραία. Οπότε αμέσως μετά, νομίζω ότι έχοντας κι εσείς μια ολοκληρωμένη εικόνα, μπορούμε να ανανεώσουμε το δικό μας το ραντεβού για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Είναι λάθος, επειδή είπαμε να το προχωρήσουμε λίγο με ταχύτητα για να δω που είναι οι δικές σας και σε γιατρός και σε βουλευτής οι ενστάσεις. Είναι λάθος η επιλογή ελεύθερα γιατρού από μένα? Όχι. Πρέπει να ορίσει σαφώς τους κανόνες όμως. Αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας, αν το θέλετε, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι περισσότερο ιδιωτικοποιημένος από όλα τα άλλα τμήματα. Το 75% προσφέρεται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορείς λοιπόν να τον αγνοήσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι φτιάχνω μόνο τις δημόσιες δομές και προχωράω έτσι και αδιαφορώ για τους ιδιώτες. Όχι, βεβαίως. Πρέπει να το δεις, αλλά πρέπει να ορίσεις σαφώς τους κανόνες της συμμετοχής. Τι εννοείται κανόνες? Με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν, πώς θα αμείβονται, να ξεκαθαρίσεις ότι δεν θα πληρώνει ο κόσμος. Με ποιο τρόπο δηλαδή θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα. Και βεβαίως, σας είπα, ένα, οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ που τους αφήνει να συμμετέχουν, εδώ θα πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεύτερο, δεν γίνεται ο ιδιώτης που προσφέρει τις υπηρεσίες του να παίρνει περισσότερα από τον γιατρό που δουλεύει. Σωστά το λέτε, γιατί πάνω σε αυτό λέει, πρώτον, λέει στο τρίτο άρθρο του, γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ, σε αυτή την ελεύθερη επιλογή γιατρού, όπως επίσης και ιδιώτης γιατρός, σωστά να διευκρινιστεί. Ναι, ξέρετε, εντάξει, βάζει όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Προσωπικοί γιατροί, λέει, ποιοι ορίζονται. Είναι, λέει, γιατροί ειδικότητας γενικής οικογενειακής ιατρικής. Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Τι βάζει και για τα χρόνια περιστατικά, εκτός δηλαδή από τους γενικούς γιατρούς και τους παθολόγους, βάζει για τα χρόνια περιστατικά και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Mm. Μπορεί να είναι δηλαδή και καρδιολόγος και πνευμονολόγος. Άνθρωποι που παρακολουθούν είναι ρευματολόγος, μπορούν να είναι και άλλων ειδικοτήτων. Το θέμα είναι ότι οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ πώς θα αμείβονται, και δεύτερον όλοι αυτοί οι γιατροί που θα συμμετέχουν και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τι κανόνες σε σχέση με τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι τα απογευματινά χειρουργία. Όχι, μην πριν πάτε εκεί. Σας παρακαλώ, πριν πάτε εκεί. Όταν λέει ότι οι πολίτες με τον προσωπικό γιατρό αποκτούν δωρεάν το σύμβουλο υγείας τους και θεσμοθετείται γιατρός για όλους, τι θέλει να πει? Το θέμα είναι το εξής. Όλες αυτές οι υπηρεσίες από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κανονικά προσφέρονται από ομάδα υγείας, από ομάδα επαγγελματιών υγείας, όπου συμπεριλαμβάνονται οι γιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων που πρέπει να είναι σε κάθε δημόσια δομή ή να καλύπτουν κάθε δημόσια δομή, που πρέπει να έχει τον γενικό γιατρό, πρέπει να έχει τον παθολόγο, πρέπει να έχει τον καρδιολόγο, τον πνευμονολόγο, τον παιδίατρο, τον ψυχολόγο, σε κάποιες περιπτώσεις ψυχίατρο, σε πιο κεντρικές μονάδες. Μα τι σημαίνει σύμβουλος υγείας? Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, μπορώ, αν είναι ο Νίκος Ηγουμενίδης ο προσωπικός μου γιατρός, το κάνω ως παράδειγμα για να είναι άμεσο και το καταλαβαίνετε. Ναι. Αν είναι ο προσωπικός μου γιατρός σύμβουλος υγείας και δωρεάν, σημαίνει ότι εντός του ωραρίου, εκτός του ωραρίου, ως γιατρός που με έχετε αναλάβει, θα είσαστε και σύμβουλος υγείας και μπορώ να σας παίρνω όποια στιγμή θέλω τηλέφωνο και να σας συμβουλεύουμε? Αυτό εννοεί. Και αυτό το μέχρι και πώς ακριβώς θα είναι η λειτουργία και οι κανόνες της ένταξης όλων αυτών των γιατρών δεν είναι απολύτως καθαρό.
το ότι ο γιατρός, ο σύμβολος γιατρός, ναι, είναι ο σύμβολος, είναι ο, στη μάλιστα, θέση είναι του, το ίδιο πράγμα. Του γιατρού ή του, αυτό, αλλά απλώς σας είπα, δεν είναι μόνο αλλαγή ονόματος. Ωραία. Ενοποιούνται διοικητικά, αναβαθμίζονται οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πάνω από 160 κέντρα υγείας εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εγγενιάζεται η συνεργασία των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με δομές τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές δομές. Και εδώ πάλι υπάρχουν πάρα πολλά κενά και θέματα. Εντάσσονται οι τομείς στα κέντρα υγείας. Τα κενά δώστε μου για να το καταλάβω. Οι τομείς στα κέντρα υγείας, επειδή αυτή την πολιτική που σήμερα προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ουσιαστικά την ζήσαμε και στην περίοδο της πανδημίας. Αυτές οι εντάξεις, αυτές οι, είναι περισσότερο για να πάρουν προσωπικό και να χρησιμοποιήσουν, ανοίγοντας νέες τρύπες, νέα κενά σε κάποιες δομές, για να καλύψουν κενά αλλού. Πήραν εδώ από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να καλύψουν τα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Τώρα παίρνουν, ο στόχος τους είναι να πάρουν από τις τομείς τις οποίες δεν μπορούν να καταργήσουν, δεν ανάπτυξαν υπόψη καμία άλλη, δεν μπορούν να καταργήσουν όμως, δεν μπορούν να τις καταργήσουν, και θα έχουν σκοπό να πάρουν το προσωπικό τους για να το εντάξουν στα κέντρα υγείας. Ενώ εμείς μέσα στο σχεδιασμό που είχαμε τότε που φτιάξαμε τις τοπικές μονάδες υγείας, τη τομή, ήταν και κέντρα υγείας αστικού τύπου. Ένα κέντρο υγείας ανά 40.000 κατοίκους. Δηλαδή για το Ηράκλειο, 5 Μάλιστα. κέντρα υγείας αστικού Δημοτικά τύπου. Ιατρία. Όλα αυτά τα οποία ξέραμε, λέτε ότι θα αποδυναμωθούν και οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν για να πάνε στα κέντρα υγείας. Ότι αυτός είναι ο στόχος. Είναι να αποδυναμώσει τις δομές που λειτουργούν, ή δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει κάνει προσλήψεις εδώ. Υπήρχαν έτοιμες προσλήψεις. Μα στο 7ο λέει, μα κύριε Οικουμενίδη, αμέσως μετά μιλάει για ενίσχυση του ΕΣΥ και με το 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και περίπου 6.000 προσλήψεις μόνο για το 2022. Οι ανάγκες του Εθνικού Συστήματος είναι γύρω στις 30.000. Εγώ σας λέω ότι τον Απρίλιο του 19, Απρίλιο-Μάιο του 19, είχαν ολοκληρωθεί 205 προσλήψεις γιατρών, πέρα από το υπόλοιπο προσωπικό, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άλλο είχαν ολοκληρωθεί, είχαν περάσει από τις κρίσεις οι γιατροί για να προσληφθούν, είχαν γίνει ενστάσεις, είχε ολοκληρωθεί. Και έμενε απλά να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης ότι προσλαμβάνονται αυτοί. Και δεν το προχώρησαν. Από τον Ιούνιο του 19 δεν το προχώρησαν. Το φαντάζεστε? Ενεργοποιείται, αναβαθμίζεται το ισχύον καθεστώς των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το βασικό ερώτημα εδώ είναι ποιος πληρώνει. Ποιος πληρώνει. Το λένε, το ουσιαστικά αφήνουν να μετακυλίεται το κόστος της λειτουργίας ή να συμμετέχουν οι ασθενείς στο κόστος της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, των απογευματινών χειρουργείων. Εμείς η θέση μας είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται και να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, να μην πληρώνει ο ασθενής για το απογευματινό του χειρουργείο, αλλά να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, όπως αποζημιώνονται και τα πρωινά χειρουργεία. Και με αυτήν την έννοια η λειτουργία τους πραγματικά θα ανακουφίσει τα νοσοκομεία, θα επισπεύσει τα χειρουργεία, θα βοηθήσει συνολικά στη λειτουργία του συστήματος. Το να μετακυλείς όμως το κόστος στους ασθενείς είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει ριζικά αντίθετος. Μάλιστα. Εισάγεται κλινικός έλεγχος των παράγων υγείας στο ΕΟΠΗ σε πραγματικό χρόνο. Στο έργο αυτό θα συνδράμουν και επιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες. Εδώ, καταρχήν, ένα μεγάλο ερωτηματικό που μένει αναπάντητο, ελπίζω θα μας απαντήσει ο Υπουργός στη Βουλή. Γιατί καταργούνται τα μέλη των κοινωνικών εταίρων και των εργαζομένων από τη συμμετοχή τους στο ΔΟΣΟΥ του ΕΟΠΗ? Γιατί τους βγάζει έξω, τους κοινωνικούς φορείς? Δεύτερον, γιατί δίνει την ελεγκτική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, όλες τις υπηρεσίες ελέγχου, τις δίνει στους ιδιώτες? Γιατί? Υπήρχε κάποια ανεπάρκεια στον έλεγχο του ΕΟΠΗ? Αλλά είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή όλο το νομοσχέδιο διαπνέεται άρθρο-άρθρο από όλο αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Ότι δίνει δηλαδή αυτό που είπατε στην αρχή, ζωτικό χώρο στους ιδιώτες. Αυτό αναζητά και αυτό θέλει να δώσει. Δεν δίνει απλά, αυξάνει το ζωτικό χώρο που έχουν οι ιδιώτες. Πανηγυρίζουν. Α, θα έρθει ο ιδιώτης και θα αγοράσει εξωτερικό τομογράφο, θα αγοράσει
μηχανήματα και υποδομές θα φέρει ο ιδιώτης που δεν μπορούν να σηκώσουν τα νοσοκομεία ή που... γιατί δεν μπορεί το κράτος να αγοράσει αξιονικό τομογράφο. Μάλιστα. Μόνο ο ιδιώτης πάντως, μπορεί δηλαδή. Δεν είναι θετικό ότι καλύπτονται από το ΝΕΟΠΗ όλα τα έξοδα για εγκαυματίες, θύματα εγκληματικών ενεργειών το, και συντάσσεται το θέμα μικρό είναι το εξής, θυμάτων. Ότι μισό. Δεν είναι θετικό το ότι θεσμοθετείται η επιτήρηση και ο έλεγχος των λοιμόξεων στις μονάδες, δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κοιτάξτε, έτσι όπως ακούγονται όντως θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι ρε παιδί μου θετικά είναι. Επειδή υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ οι κάτοικοι, οι άνθρωποι του συστήματος υγείας, οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και οι άνθρωποι που προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές στο σύστημα της υγείας. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι πρακτικά σε αυτό το νομοσχέδιο εγώ βλέπω μία σειραφή τροποποιήσεων που είχε καταθέσει παλιότερα η Νέα Δημοκρατία, σε τροποποιήσεων σε νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν έχουν καμιά συνοχή, καμιά νέα στρατηγική για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και απλά προσπαθούν να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τμήματα της εκλογικής πελατείας της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν, αυτό κρύβεται πίσω από μια σειρά διατάξεις, σκέψεις και προτάσεις τις οποίες κάνουν. Αυτό κρύβεται πίσω από μια σειρά ασάφειες, θέματα δηλαδή που παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις και που δεν θέλει σήμερα να τα ανακοινώσει με ποιο τρόπο θα τα λύσει η κυβέρνηση. Στο θέμα για παράδειγμα του ΕΟΠΗ τώρα, στα συγκεκριμένα, επηρεάζεται και καταργείται. Ή τροποποιούνται αλλά προς το αρνητικό για τη μετακύληση του κόστου στον ιδιώτη. Η νοσηλεία στο εξωτερικό, διάφορες άλλες δαπάνες για η νοσηλεία από θα τα βρούμε μπροστά μας. Γιατί είναι για τα φάρμακα, γιατί είναι για το υγειονομικό υλικό, γιατί είναι η κατοίκον νοσηλεία επίσης από την άλλη, η κερυγωμενή δεν να την ξεχνάμε. Η κατοίκον νοσηλεία είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ θετικό, σαν κίνηση που πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί. Είναι θέματα στα οποία χρειάζονται όντως η συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών για να φτάσω ξεκινώντας από την κορυφή της πυραμίδας και να φτάσω στο πολύ χαμηλό η βοήθεια στο σπίτι με τις υπηρεσίες από τα νοσοκομεία είτε από τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες φτάνουν τελικά στον ασθενή ο οποίος ενδεχομένως δεν χρειάζεται καν τη μετακίνηση ούτε στο νοσοκομείο ούτε καν στη δομή στο κέντρο υγείας και λοιπά. Ωραία, να δούμε, τι απαντήσεις θα δοθούν, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα που θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και κυρίως θα έχουν δοθεί απαντήσεις, επεξηγήσεις σε όλα αυτά τα οποία λέτε ότι αυτή την ώρα είναι ασάφειες, προκαλούν ερωτηματικά και φαντάζεστε ότι ο Υπουργός Υγείας θα απαντήσει σε αυτά τα οποία συζητάτε. Να πάρετε απαντήσεις. Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, καλύτερα θα προτιμούσα να είμαι κακός μάντης παρά μάντης κακών, αλλά κατά τη γνώμη μου, και είναι πολιτική εκτίμηση αυτή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε την πολιτική βούληση ούτε το πολιτικό κεφάλαιο να κάνει οτιδήποτε θετικό για τη δημόσια υγεία. Και ακόμα και μόνο στα θέματα της υγείας να το δούμε, γίνεται πολύ επιτακτική ανάγκη για μια νέα προοδευτική πλειοψηφία που θα κυβερνήσει το